Okay. που δεν, δουλε... που δεν τραγουδάμε. Σε σχέση όμω, φαντάζομαι, ένα χρόνο πριν που είχαμε κάνει με full lockdown, α πούμε, ναι, την ναι, αλλαγή, ναι, ναι. να σκεφτόμαστε και αυτά. Εννοείται κάπως και, καλύτερα. θα... Σου, και θα σου πω κάτι. Αυτό που έχω μάθει είναι ότι πάντα σε οποιαδήποτε περίσταση πρέπει να βλέπουμε τα θετικά και να προσαρμοζόμαστε. Πολύ σωστό. Έτσι Σκέφτομαι και εγώ. ότι αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ δεν εμάς. θα είχα το χρόνο να κάνω κάποιες ταξίδια, ή να περάσω λίγο, να, δι... να κάνω κάποια πράγματα για τον εαυτό μου, να να συνθέσω, να διαβάσω, να, 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 να περάσω χρόνο με του φίλου μου, με την οικογένειά μου, με την κοπέλα μου κλπ. Οπότε κοιτάω να κάνω αυτά. Γιατί όταν ξεκινήσει πάλι το χάο, όπω γινόταν το Δεκέμβρη που δεν προλάβαινα να δω κανέναν. Υβε. Ενώ τώρα βλέπουμε, ξέρει, το πάμε λίγο. Έτσι, έτσι. Παίρνουμε τα θετικά. Θέλω να μάθω μερικά πράγματα για σένα, γιατί στην ουσία εμεί δεν έχουμε γνωριστεί. Όχι. Έχουμε ειδωθεί, είχα δει και στο Μάντγκο ναι, κάποια ναι, ναι, στιγμή. Ναι, ναι. Απλά ξέρει, δεν τα έχουμε πει. Δεν έχουμε κάτσει τα πούμε έτσι με κρασά και όλα, έτσι, χαλαρά. Έτσι. <laughs> λοιπόν, πτυχίο οικονομικών, ναι. αλλά στο τέλο μουσική. Βεβαίω. Θα σου πω πώ έγιναν τα πράγματα. Εγώ όταν ήμουν μικρό στο σχολείο, εννοείται που από πάντα έκανα πιάνο, έκανα από πολύ μικρό πήγαινα στο οδείο, έκανα κάναμε τύπου αρμονία, σύνθεση κλπ. Άρα ήταν κάτι που το αγαπούσε πολύ και το ήθελε, ή απλά πάντα. ήταν στα μαθήματα και. Όχι, όχι, όχι. Πήγαινα εγώ στο 2, πάντα έπαιζα στο σπίτι και πιάνω και χίλια δύο και φυσαρμόνικε και μελόντικε. Και μεγάλωσε φυσιαρμον... σε περιβάλλον οικογενειακό το οποίο είχε σχέση με τη ο, μουσική. Ο, ο πατέρα μου αυτοδίδακτο τρομερό μουσικό. και φωνή, οπότε okay. πάντα είχα έτσι το ερέθισμα. Η μαμά μου ε, παλιότερα πλέον, οπότε και αυτή στην Άρα, τέχνη. Τεχνικό, βέβαια. ναι, ναι, ναι. ναι. Okay. ναι. Και το είχα σαν χόμπι και, και σαν αγάπη. Επειδή ο πατέρα μου λοιπόν δούλευε τύπου corporate, ε, ε, ασχολείται με τα οικονομικά κλπ., το είχα σαν πρότυπο και είχα πει ότι εγώ θα σπουδάσω οικονομικά. Το έκανα λοιπόν, αλλά στην πορεία, παραλά, το χόμπι μου τη μουσική. Είχα συγκροτήματα του το, το Fall of Man. Παίζαμε τύπου metal. Παίζαμε στο, στο Unclub, σε μαγαζιά πιο underground. Ξέρει, άλλη σκηνή τελείω. Okay. Σαν χόμπι. Αν μου λε, metal προφανώ πιο. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Και ήταν ναι. και, και, και στη φάση του ότι προφανώ δεν μπορούσε να βιοποριστεί από αυτό. Το κάνει full time, δίνει όλο στο, δηλαδή το. Δηλαδή τελείωνα το γραφείο γιατί δούλευε και σε μια συμβουλευτική εταιρεία παράλληλα με τι σπουδέ. Και πήγα ένα στούντιο και αυτή ήταν η τρέλα μου, α πούμε. Και κάποια στιγμή, με κάποιε συγκυρίε που με έφεραν να φύγω από την εταιρεία, είπα: Γιατί να μην το προσπαθήσω να κάνω κάτι λίγο πιο. Δεν θα σου πω ότι είπα ότι πάω να το κάνω επαγγελματικά. Δεν έγινε έτσι. Απλά έγραψα και λίγο πιο mainstream μουσική. Μετά κάναμε μια διαφήμιση κάπω και έτσι προέκυψε το συμβόλαιο με την Global Music. Και βγήκε το πρώτο ελληνικό τραγούδι από το πουθενά. Και σιγά σιγά το έφερε το άλλο. Η μπάντα Ινκο πώ προέκυψαν. Του είχε από παλιά. Λοιπόν, ήπουν... όταν εγώ, η ε, Fall of Man, τέλο πάντων τα, συγκ... τα παιδιά που μέσα στο φύγανε για ένας, για για σπουδέ, για μεταπτυχιακό, okay. άλλο στρατό, δεν ξέρω τι. Έμεινα, μου λείπει αυτό το, 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 το μουσικό ας πούμε κομμάτι από τη ζωή μου. Οπότε ξεκίνησα να γράφω κάποια τραγούδια ακουστικά, τα οποία τα ψιλοείχα στο κινητό μου σε μορφή ένα, ένα ρεφρεν εδώ, δύο στίχοι στο, στα Νόουτ. Ξενόγλωσσα. Ναι, okay. αγγλικό στίχο. Οπότε εκεί πέρα, επειδή όλο αυτό ήταν ασυνεπέ, γιατί έλεγα θα το κάνω, θα το κάνω, δεν το έκανα ποτέ. Τελικά όταν έφυγαν τα παιδιά, τα πιασα όλα αυτά τα κομμάτια, τα ένωσα και έφτιαξαν να υπή. Η P, δηλαδή, ε, play, ένα mini-album. ενα μινι mini-album. Και έτσι προέκυψε το όνομα: inconsistencies, συνέπειε. Είχα πάρει μέρο και σε ένα διαγωνισμό που μου έδινε το εισιτήριο για να τραγουδήσω στο Eject Festival τότε με Kasabian Editors. Σουπέρ. Χίλια δύο ονόματα. Οπότε εκεί χρειάστηκαν άτομα να πλαισιώσουν για να βγει ο δίσκο που είχα γράψει live. Πρέπει να έρθει η ψυχή. Και βρήκα παιδιά, παιδικού μου φίλου που παίζαμε μαζί και στα συγκροτήματα πριν, τα metal που σου λέω κλπ. Και, και έτσι κάναμε το σύνκο. Οκ. consistency, σύνκο. Μετά λόγω. Γιατί εμεί μάθαμε πρώτα μέσα από το Synco, ναι. τουλάχιστον όσοι είμαστε στο χώρο τέλο πάντων. Εγώ δηλαδή σα ήξερα στα συγκρότημα πολύ πριν το survival. Ναι. Και είχατε Χαίρο κάνει μυαστό. και κάποια release, είχατε κάνει κάποιε κυκλοφορίε κτλ. Αλλά στην ουσία, εντάξει, το πολύ μεγάλο το μπαμ ήρθε, φαντάζομαι το ξέρει και εσύ ο ίδιο. Η τηλεόραση αλήθεια είναι ότι δίνει μια δημοσιότητα που. Τελείω διαφορετική. Ναι, φεύγει τελείω το πράγμα και σε όλη την Ελλάδα, α πούμε. Πόσο δύσκολο είναι για μια μπάντα σήμερα να σταθεί στην Ελλάδα, πιστεύει. Γιατί κακά τα ψέματα. Υπάρχουν mm. συγκροτήματα. Αλλά... Τρομερά συγκροτήματα. Και πολύ καλά συγκροτήματα. Αλλά νομίζω ότι τα φώτα είναι κυρίω στου Σόλο καλλιτέχνε. Ναι. Συμφωνώ. Ε, υπάρχει αυτό. Είναι, είναι και λίγο πιο εύκολο, ίσω. Το βλέπω και στο... οι επιχειρηματίε, α πούμε, θα σου πούνε ότι είναι πιο δύσκολο για τα μεταφορικά κάποιον να πληρώσει τόσα άτομα. Τι γι' ποτέ... αυτό, βέβαια. Έτσι. Γι' αυτό και οι περισσότεροι καταλήγουν σόλο. Αλλά να σου πω την αλήθεια, η ενέργεια που υπάρχει στο συγκρότημα, με όταν η μουσική είναι η ίδια και είμαστε μια παρέα κυρίω και μετά δουλεύουμε μαζί, είναι διαφορετικό τελείω. Είναι άλλη ενέργεια. Είναι σαν οικογένεια η μπάντα. Η Νίκο, δηλαδή τα παιδιά, είναι, είμαστε σαν οικογένεια κανονικά. Το πιστεύω γιατί έχω καταλάβει πόσο πολύ του αγαπά και πόσο πολύ είσαστε. Ναι, είμαστε. από αυτό το λίγο τέλο πάντων που έχω δει. Πόσο πολύ πολύ δεμένοι. Πάρα Υπάρχει καινούριο τραγούδι. Υπάρχει ένα καινούριο τραγούδι που κυκλοφορήσαμε πρόσφατα. Το ίδιο, μου κάνει. το ίδιο μου κάνει. Το οποίο είναι σε μουσική παραγωγή και στίχου από arcade. Είναι μια ομάδα που εκτιμώ και θαυμάζω πάρα πολύ και πάντα ήθελα να δουλέψω μαζί τους. Είναι φοβερά παιδιά. Του ε? Και είναι όλοι ένα και ένα. Θα σου πω κάτι. Το τραγούδι του After Dark, των τίτλων το έχει γράψει ο Ράμο. Πλάκα κάνει. Όχι. Εντάξει. Και εγώ να σα πω, επειδή πια είμαστε τέταρτη σεζόν <laughs> και αυτό δεν έχει βγει ποτέ επίσημα, αλλά έχω πάρει άπειρα μηνύματα αυτά τα χρόνια. Ποιο είναι αυτό το ωραίο τραγούδι, του τίτλου κτλ ότι έχω μιλήσει με τον Αναστάσιο και θα το κάνουμε release. Κάποια στιγμή so, θα, γίνει, θα, γίνει, release. Τι λες τώρα. Ίσως το. και το βίντεο κλιπ να πρέπει να γίνει εδώ, να τον βάλω τον Αναστάσιο εδώ, δεν ξέρω. Εντάξει, θα ήταν πάντως, φανταστική ιδέα ναι, πραγματικά. Ε... Γράφουν okay. τέλεια τα παιδιά και εγώ γενικά ε, όταν βγήκα από το παιχνίδι και ακόμα μπορώ να το πω, α σα ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. <laughs> πω, 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 τα σάλια μου. Άμως. Άλση, επιτέλου. επιτέλου, τι υπερπαραγωγή είναι αυτή. ακούω, ακούω. τι έχουμε. Έχουμε στριπλόι. Είναι μοσχαρίσια μπριζόλα από το κόντρα, κομμάτι έτσι λέγεται, με πατάτες νέα γη, baby πατάτες δηλαδή πο. και φρέσκα μυρωδικά, άγρια ρίγανη. Η νέα γη είναι πατάτες νέα γη, δηλαδή. Οι baby ε, πατάτες... Η baby πατάτες... είναι baby, έτσι λέγεται, νέα γη. Α, γη. Ναι, Πω ναι, ναι, ναι. πω πο πο, 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 άλση δεν υπάρχει. Καλή απολαύση. Ε, Μοσχοβολάει έτσι και δεν είναι μόνο το μπάνιο, μη, το μυρίζουμε <laughs> εδώ πέρα. <laughs>